Καλημέρα. Καλημέρα. Όπως μου περιέγραψαν οι αστυνομικοί, ο 33χρονος είχε καταλάβει πλέον από την Αλόνισο, όταν είδε τους αστυνομικούς των ανθρωποκτονιών, είχε καταλάβει πως ο κλοιός γύρω του έφυγε. Έτσι λοιπόν, όταν πήγε αρχικά από την εκκλησία στο αστυνομικό τμήμα του νησιού, οι αστυνομικοί του είπαν ότι πρέπει να μεταφερθεί στο ανθρωποκτονιόν μαζί τους, γιατί πρέπει, του είπαν, να αναγνωρίσει ένα δράστη. Δεν ήθελα να τον, ήθελα να τον έχουν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Όταν όμως ανέβηκε στον 10ο όροφο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, κατάλαβε ότι αυτή τη φορά μάλλον δεν θα έδινε μια απλή κατάθεση. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Οι αστυνομικοί δεν του παρουσίασαν τα στοιχεία που είχαν. Τίποτα. Δεν του είπαν ούτε για το βιομετρικό ρολόι, ούτε για την κάμερα που τον έδειχνε να κοιμάται με το μωρό σε ώρα που δεν συνέπειτε με αυτά που είχε πει, ούτε για την κίνηση στο κινητό του, τίποτα, τίποτα. Ξεκίνησαν λοιπόν μία συζήτηση μαζί του. Το ρωτούσαν αρχικά εάν υπήρχαν προβλήματα στο γάμο, εάν υπήρχαν προβλήματα στη σχέση, αν ήταν μία ταραγμένη συμβίωση από την στιγμή που γεννήθηκε το μωρό και έπειτα. Ήταν περισσότερο μία κουβέντα, λέγοντάς του ότι σε εμάς μπορείς να μιλήσεις και να πεις τα προβλήματα που είχες. Έτσι λοιπόν άρχισε και τους έλεγε ότι η κοπέλα, να σημειώσω κάτι, όσο σας μεταφέρω είναι αυτά που έχει πει ο ίδιος. Τώρα, το αν λέει αλήθεια ή ψέματα, αυτό είναι στην κρίση των αστυνομικών και του εισαγγελέα, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, γιατί καμιά φορά, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, καμιά φορά ο τηλεθεατής, ο απλός ο κόσμος, συγχαίει το ρεπορτάζ που μεταφέρει ένας δημοσιογράφος ή την υπερασπιστική τακτική ενός δικηγόρου, για παράδειγμα, τα συγχαίει και τους ταυτίζει. Δηλαδή ταυτίζει την Ηρώ με το ρεπορτάζ που μεταφέρει. Η Ηρώ, Καριοφίλη, μας μεταφέρει τι είπε ο πιλότος στους αστυνομικούς. Εντάξει, έτσι. Άρχισε λοιπόν και τους έλεγε ότι η κοπέλα ήταν ψυχικά ασταθής, ότι στην περιφορά της είχε πάρα πολλές διακυμάνσεις. Τους είπε χαρακτηριστικά ότι 5 μέρες ήταν καλά και 2 ημέρες μετά ήταν στο κόκκινο η συμπεριφορά της. Είναι φράση δική του. 5 μέρες ήταν καλά και για τις επόμενες 2 ημέρες ήταν στο κόκκινο και ξέσπαγαν καυγάδες με την παραμικρή αφορμή. Τους είπε ότι για αυτό το λόγο είχα πάει στο ψυχολόγο, για να μπορέσει λίγο να χειριστεί την κατάσταση αυτή. Ο ίδιος τους είπε ότι η κοπέλα ήταν αρκετά χειριστική. Επέμενε δηλαδή τα πράγματα να γίνονται με όσα η ίδια είχε στο μυαλό της. Και πέρασε λοιπόν όταν παραδέχτηκε και είπε «εγώ τη σκότωσα», άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι λέγοντας ότι το βράδυ εκείνο το μωρό έπαιζε κάτω στο ισόγειο στο σαλόνι. Και το ζευγάρι ήταν και αυτό παρόν μαζί με το μωρό. Κάποια στιγμή, τους είπε ο 33χρονος, πήγα να σηκώσω το μωρό και η αλήθεια είναι ότι έκανα μία άγαρπη κίνηση. Τότε λοιπόν η 20χρονη εξεμάνη και άρχισε να μου επιτίθεται φραστικά λέγοντάς μου πώς σηκώνεις το μωρό έτσι, τι πατέρας είσαι εσύ. Και από ό,τι είπε στους αστυνομικούς, αρκετές φορές του έκανε παρατηρήσεις για το ρόλο του ως πατέρα. Όταν του είπε λοιπόν τι πατέρας είσαι εσύ, ξεκίνησε ένας καυγάς, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα τελείωσε. Η κοπέλα ανέβηκε στη σοφίτα για να κοιμηθεί. Ο ίδιος αρκετή ώρα αργότερα, λέει στους αστυνομικούς, πήρα και εγώ το μωρό και ανέβηκα πάνω στη σοφίτα. Το ακούμπησα στο πλάι της. Η ίδια κοιμόταν. Όταν ακούμπησα το μωρό στο πλάι της, από όλη αυτή την κίνηση ξύπνησε. Ξύπνησε εκνευρισμένη και άρχισε να μου λέει για ποιο λόγο με ξυπνάς, πάρε το μωρό από εδώ. Εγώ της είπα, δεν θέλεις να κοιμηθούμε και οι τρεις μαζί. Και η ίδια λοιπόν τότε σηκώθηκε από το κρεβάτι, πήρε το μωρό και με μια βίαιη κίνηση, έτσι το περιγράφει ο ίδιος βέβαια, έτσι, με μια βίαιη κίνηση σχεδόν το πέταξε μέσα στην κούνια. Εγώ, είπε στους αστυνομικούς, μετά από αυτή την κίνηση φοβήθηκα. Φοβήθηκα ότι θα κάνει κακό στο μωρό. Την έσπρωξα στο κρεβάτι. Αρχικά είπε στους αστυνομικούς ότι έβαλε τα χέρια του στη μύτη και το στόμα της κοπέλας. Μπορούμε να καταλάβουμε βέβαια ότι η δύστυχη κοπέλα προσπαθούσε να ξεφύγει. Και τότε λοιπόν της έβαλε και μία μπλούζα στο στόμα. Αρχικά είπε ότι λιποθύμησε. Αργότερα όμως κατάλαβα ότι είχε πεθάνει, ότι η κοπέλα είχε φύγει. Από εκείνη την ώρα λοιπόν, Τατιάνα, κυρίες και κύριοι, και για ένα περίπου 2 ώρες μέσα στο σπίτι ο πιλότος περπατούσε και σκηνοθετούσε ό,τι ακολούθησε
σκηνοθετούσε τις κινήσεις, πώς θα γίνει πιστευτός, τι ακριβώς θα κάνει. Είναι συγκλονιστικό το ότι είπε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος έπνιξε το σκυλί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το σκυλί το έπνιξε μάλλον με τα ίδια του τα χέρια έξω από το σπίτι και στη συνέχεια μπήκε πάλι στο σπίτι και το κρέμασε στην κουπαστή της σκάλας. Στη συνέχεια είπε ότι έσπασε την κάμερα που υπήρχε μέσα στο σπίτι, μια οικιακή κάμερα για να βλέπουν τις κινήσεις του μωρού. Πήρε την κάρτα SIM και την πέταξε είτε στον υπόνομο, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο σίγουρα θα το διευκρινίσουμε μέσα στην ημέρα, είτε σε κάποιον υπόνομο έξω από το σπίτι, είτε το πέταξε μέσα στην τουαλέτα του σπιτιού και βεβαίως η κάρτα SIM χάθηκε, αλλά όπως ξέρουμε από χθες ανακτήθηκαν οι μνήμες. Από εκείνη την ώρα και, λοιπόν, και μετά λοιπόν περπατούσε μέσα στο σπίτι, τους είπε ότι έπαιρνε το μωρό αγκαλιά κλαίγοντας. Σε ό,τι αφορά το σκύλο, του είπαν οι αστυνομικοί για ποιο λόγο έκανε αυτό το πράγμα στο σκυλί. Η απάντησή του ήταν ότι έπρεπε να γίνω πιστευτός σε εσάς και γι' αυτό το λόγο έπνιξα το σκυλί. Τους περιέγραψε πώς ακριβώς δέθηκε. Τους είπε ότι ποτέ δεν υπήρχαν χρήματα μέσα στο σπίτι. 9.500 ευρώ δεν υπήρχαν μέσα στο σπίτι. Δεν είχε το ζευγάρι χρήματα στο σπίτι. Ήταν μια δική του επινόηση. Τους είπε ότι ποτέ δεν πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία με τη μύτη. Κανονικά με τα δάχτυλά του ενεργοποίησε το κινητό και κάλεσε το 100 και στη συνέχεια τηλεφώνησε και στη γειτόνισσα. Και από ό,τι μπορώ να καταλάβω, προφανώς προσποιήθηκε και άλλαξε τη φωνή του για να νομίζουν στο κέντρο της άμεσης δράσης ότι κάποιος άνθρωπος είναι θυμωμένος. Και όταν μετά ήρθαν οι αστυνομικοί, γνωρίζουμε ότι τον βρήκαν, τον έλυσαν και ακολούθησαν όλα τα υπόλοιπα. Είπε χαρακτηριστικά όταν το ρώτησαν οι αστυνομικοί για ποιο λόγο μας έλεγες ψέματα όλο αυτό το καιρό. Η απάντησή του ήταν ότι επειδή σκεφτόμουν το μωρό, το κοριτσάκι το 11 μηνών και σκέφτηκα ότι δεν έχει μητέρα, αλλά δεν γίνεται να μην έχει και πατέρα, είχα βάλει στο μυαλό μου ότι θα μείνω με το παιδί και θα το μεγαλώσω εγώ. Είπε συγκεκριμένα στους αστυνομικούς, συγγνώμη που σας έλεγα ψέματα, εσείς όλο αυτόν τον καιρό μου φερθήκατε σαν αδέρφια, εγώ όμως σας έλεγα ψέματα και σας ζητώ συγγνώμη. Από ό,τι μου περιέγραφαν οι αστυνομικοί χτες μετά την ομολογία, μιλούσε μόνο για το μωρό, ρωτούσε πότε θα δει το μωρό, τι ακριβώς θα γίνει με το 11 μηνών βρέφος, πού θα καταλήξει το παιδί. Και αυτό πρέπει να σου πω ότι μου λένε οι αστυνομικοί ότι είναι ένα μεγάλο ερώτημα, καθώς θα πρέπει να δούμε ποιος θα διεκδικήσει την επιμέλεια του παιδιού, οι γονείς του πιλότου, οι γονείς της δύστυχης δολοφονημένης κοπέλας, η μητέρα της, η τελική βέβαια κρίση ανήκει στις εισαγγελικές αρχές για το πού θα πάει το μωρό και με ποια οικογένεια θα μεγαλώσει. Θα πρέπει να σου πω ότι ήταν μαζί του ψυχολόγοι της αστυνομίας. Και επειδή γνωρίζω και τους δύο ψυχολόγους που έχει αστυνομία, είναι μία αστυνομικός και ένα αστυνομικός, έμπειροι άνθρωποι, χειρίζονται υποθέσεις κυρίως με παιδάκια, με ανήλικα, παίρνουν καταθέσεις από ανήλικα και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Έμειναν λοιπόν μαζί του. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι και οι ίδιοι μάλλον περιγράφουν στους ανωτέρους τους έναν άνθρωπο χειριστικό. Είπαν δηλαδή ότι ο ίδιος λέει πως η κοπέλα ήταν χειριστική, αλλά και ο ίδιος όμως. Η προσωπικότητά του δείχνει ότι είναι χειριστική και προσπαθούσε και αυτός να δει πώς θα χειριστεί την κοπέλα. Δεν ζήτησε δικηγόρο. Μέχρι αργά το βράδυ τουλάχιστον που μιλούσαμε στους αστυνομικούς ρωτώντας ποιος δικηγόρος θα τον αναλάβει, δεν ζήτησε. Δεν ρώτησε ούτε μία φορά τι θα γίνει με δικηγόρο, πρέπει να βρω δικηγόρο. Δεν ζήτησε καν δικηγόρο. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι που θα το κάνει σήμερα, που θα οδηγηθεί και στις εισαγγελικές αρχές. Και ο άνθρωπος αυτός, επειδή υπάρχει και το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, θα μείνει για αρκετές μέρες στα κρατητήρια της αστυνομικής, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Χθες πέρασε το βράδυ του σε ένα γραφείο στο ανθρωποκτονιών. Ζήτησα από τους αστυνομικούς να μου περιγράψουν την ψυχολογική του κατάσταση, το πώς είναι. Μου είπαν ότι είναι σε κάποιο βαθμό ψύχρεμος, συνειδητοποιημένος. Έχει συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, έχει συνειδητοποιήσει το πού θα καταλήξει ο ίδιος, έχει συνειδητοποιήσει και το τι θα γίνει με το μωρό και μου είπαν ότι το μεγάλο του άγχος είναι αυτός. Θα πρέπει να σας πω ότι εκτός από τη δολοφονία της κοπέλας,
βαρύνεται, όπως λένε οι αστυνομικοί, και με ακόμη ένα κακούργημα, και αυτό είναι η δολοφονία του σκύλου. Είναι κακούργημα. Το ότι έπνιξε με τα χέρια του το σκυλί είναι για την νομοθεσία κακούργημα. Και σε ό,τι αφορά το συνεργό, ο ίδιος λοιπόν τους είπε ότι δεν τον βοήθησε κανείς. Δεν είχε κανένα. Ήταν όλα μόνος του. Ναι. Ο ίδιος τους είπε ότι τα έκανε όλα μόνος. Σκότωσε τη γυναίκα. Τον πιστεύουν, έπνιξε. Η ελληνική αστυνομία τον πιστεύει, θεωρεί ότι δεν υπάρχει συνεργός. Θα σου έλεγα να το αφήσουμε λίγο να εξελιχθεί. Ο ίδιος λέει ότι δεν είχα απολύτως κανένα συνεργό, δεν υπάρχει κανένα πρόσωπο που με βοήθησε. Είναι φοβερό. Αλλά το πώς δέθηκε πάντως μόνος του, έτσι. Ναι, ακριβώς. Είναι ένα θέμα αυτό. Να σου πω, Τατιάνα, είναι όλο αυτό το πράγμα που ένα ανθρώπινο μυαλό κάθεται και σκέφτεται πώς θα καλύψει τα ίχνη του και τι ακριβώς θα κάνει για να μην τον πιάσει η αστυνομία, για να μην γίνει ύποπτος, και φτάνει στο σημείο να σκέφτεται όλα αυτά, να σκηνοθετεί όλα αυτά, να δεθεί μόνος του, να πετάξει την κάρτα, όλα αυτά. Είναι συγκλονιστικό το πώς λοιπόν, μας έδωσες, Ηρώ, μας έχεις δώσει αποκλειστικές πληροφορίες που από χθες μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, όπως το πώς σκότωσε το σκυλί με τα χέρια του και ενδεχομένως και σε εξωτερικό χώρο, δεν είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, πώς ακριβώς εξαφάνισε την κάρτα SIM, αλλά κυρίως πού βρισκόταν εκείνος το μωρό και η Caroline όταν ξέσπασε ο καυγάς αυτός που οδήγησε στο έγκλημα.